Καλησπέρα σε όλους. Εμείς μετά ολόκληρες τέσσερις εβδομάδες συνεχίζουμε Ευρωλίγα. Ευρωλίγα θα πούμε το 16 που έχει αυτό το πρωτάθλημα στις τέσσερις. Έχει οι τέσσερις ομάδες top 16 έχει μεγάλη διαφορά μέχρι από την προκριματική φάση, ότι εδώ που παίζει ρόλο μπορούμε να πούμε κάθε πόντο, κάθε άμυνα, κάθε βολή, κάθε σουτ και πιστεύω η ομάδα ότι είναι έτοιμη για αυτό το παιχνίδι που είναι μάλλον ένα, το σημαντικότερο παιχνίδι που παίζουμε φέτος στην έδρα. Παίζουμε ενώντια μια ελευθερία. Παίζουμε έναν τελείο μια ομάδα που είχε παίξει στην πρώτη φάση πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη τουρκική ομάδα, ότι κέρδισε τώρα πριν μια εβδομάδα και την έφυγε πολύ εύκολα. Είχα δει αυτό το παιχνίδι. Και σαν ομάδα πρέπει να έχουμε μια αποτροπήτηση που πιστεύω ότι κερδίσαμε και τους κερδίσαμε μετά τη μεγάλη νίκη με το Πανεπιστήμιο και τέλει παιχνίδι το παιχνίδι σίγουρα προσοχή. Είχαμε πει ότι ήταν η μεγαλύτερη μάλλον έκπληξη στην αρχή της, την πρώτη φάση που κέρδισαν η Βαρκελόνη μέσα στην Βαρσελόνα. Η Ούλκερ, αν θέλετε να σας πούμε λίγα λόγια, πιστεύω εγώ προσωπικά παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, ετοιμάζω παιχνίδια ένα-ένα και από χτες ξεκίνησε η προετοιμασία για μένα, για την ομάδα πως μετά την Κυριακή. Είναι μια ομάδα που σχεδόν στα νούμερα, αν βλέπετε τη σύγκριση ομάδα, έχει τα ίδια νούμερα περίπου όπως η δική μας ομάδα. Είναι το ένα το δεύτερο. Έχει ένα τώρα για την φάση, έχει ένα καινούριο τρέχο, δύο πολύ καλούς δημιουργούς. Το Νούκης που είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας με 14 πόντους και τώρα που έχουν μέσα και τον Αγιασί Κεβίτσιους που είχε παίξει 4 παιχνίδια στην πρωτάθλημα της Τουρκίας. Αυτή είναι δηλαδή μια κάτι που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Αμέσως μετά, αν θα κάνουμε μια ανάλυση, είναι του shooting guard ο Ονάν που έχει μια σταθερή απόδοση. Τώρα ήταν και καλύτερος παίκτης του μάτου στην αυτή τη διακοπή ανάμεσα την πρώτη φάση και top 16. Αμέσως μετά, ο πρώτος παίκτης με τη Σέφης ήταν ο Μάρκο Τόμας. Οι τρεις παίκτες που τέλει πάρα πολύ προσοχή τα μηνά μας έναντιον ενός όπως είναι ο Τόμας